Έχετε προσέξει ότι τα κουνούπια έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό λόγω του καλοκαιριού? Ναι, ειδικά τώρα του τον καιρό. Είχε πολλά κουνούπια μέσα στο σπίτι και νευριάζει μετά τις φορές. Okay. Τη νύχτα ενοχλούσε πάρα πολλά, γιατί προσπαθείς να κοιμηθείς και έρχεται ένα κουνούπι και τσιμπάζει συνέχεια. Mm-hmm. Και πρέπει να αγοράζεις συνέχεια κρέμες για τα κουνούπια, να βάλεις φάρμακο και σπρέι μέσα στο δωμάτιο σου για να φεύγουν. Ωραία. Έχει ειδοποιήσει κάποιος τις αρμόδιες υπηρεσίες από το σπίτι? Ξέρετε ότι πρέπει να ειδοποιήσετε κάποιος όταν βλέπετε κουνούπια? Λοιπόν, μπορείτε να μιλήσετε μαζί με το Δημαρχείο, έτσι πληροφοριακά σας το λέω. Επίσης, γνωρίζετε ποια άλλα μέτρα προστασίας πέρα από τις γνωστές κουνουπιέρες που μπαίνουν στην πρίζα ή τα σπρέι που είπατε? Υπάρχουν και άλλες μεθόδοι. Όπως για παράδειγμα, όταν ποτίζουμε να προσέχουν να μαζεύεται νερό κάτω στο δοχείο της γλάστρας μας. Αυτά τα γνωρίζετε? Yeah. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αναλόγως, ναι, μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είμαστε τη νύχτα, δηλαδή να ψούμε το μοτοράκι, ας πούμε, για τα κουνούπια, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Λόγω του ότι, ας πούμε, κοιμάς και ακούεις τα συνέχεια και ξυπνάς και έχεις σίγουρα 5-6 πάνω σου δεξιά-αριστερά, ας πούμε, και είναι πρόβλημα λόγω του ότι, λόγω και εφασμισιακά, ας πούμε, είναι πολλά σιώνα η κλώσσα και σε πρισμένος και αλλήπα, ας πούμε, από κουνούπια, και ότι τρως σε συνέχεια και μπορούν να φύγουν και σημάθηκια και μπορώ να προσέξεις μια αύξηση τελευταίων καιρό σε σύγκριση με πέρσι. Ωραία. Έχετε ειδοποιήσει κάποιους αρμόδιους? Ξέρετε ποιοι είναι οι αρμόδιοι καταρχήν? Όχι. Λοιπόν, okay. Γνωρίζετε πέραν από το σύστημα αυτό που μπαίνει στην πρίζα, το χαπάκι, άλλους τρόπους για να αποφύγουμε τα κουνούπια? Όπως με κρέμα. Νομίζω υπάρχει κρέμα. Υπάρχει και κρέμα. Αυτό που ερωτούσα όμως είναι ότι μπορούμε ήδη από λάθος δικό μας να δημιουργήσουμε εστίες κουνουπιών στο σπίτι. Αυτό το γνωρίζατε? Εγώ συγκεκριμένα όχι, εντάξει. Ωραία, εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πού μένετε? Αγλαντζά. Αγλαντζά, μάλιστα. Έχετε ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές? Όχι, δεν τις αρχές. Ωραία. Γνωρίζετε καθόλου τρόπους στους οποίους μπορούμε να αποφύγουμε την αύξηση των κουνουπιών? Ψεκασμών. Κάποιες άλλες μεθόδους που μπορούμε εμείς στο σπίτι να κάνουμε? Στο σπίτι είναι αεροζόλ, χάπια, μηχανάκια, αυτά. Μάλιστα. Πέραν από αυτά, μήπως κάποια άλλα πράγματα, όπως ας πούμε να αποφύγουμε τα ανοιχτά αντιπόζητα ή την ώρα που ποτίζουμε? Ναι, το νερό. Το νερό φέρνει πολλά κουνούπια. Μάλιστα. Γνωρίζετε τη διαφορά της κνύπας από το κουνούπι? Είναι μικρά και μεγάλα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι η αλήθεια. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς στο σπίτι? Με τα διάφορα σπρέι τα κουνούπια. Υπήρχαν και κάτι άλλα κατάλληλα άρματα που τα εβάζαμε στην πρίζα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι φέτος είναι πολύ πιο αθλητικά τα κουνούπια. Μάλιστα. Γνωρίζετε τη διαφορά της κνύπας από το κουνούπι? Εντάξει, αυτό ναι, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι αρμόδιοι που είχα συναντήσει μαζί τους το πρωί ισχυρίζονται ότι έχουμε και εμείς σαν πολίτες ευθύνη, διότι πολλές φορές μπορεί να ποτίσουμε και να μείνει νερό στο πιάτο της γλάστρας ή πολλές φορές βρήκαν εστίες πάνω στα σπασμένα αντιπόζητα. Όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, είναι φυσικό ότι μπορεί να αναπτυχθούν και σκνήπες και κουνούπια. Είναι ότι χειρότερο, γιατί μεταδίδουν και πολλές ασθένειες ενδεχομένως. Μερικά κουνούπια μπορεί να προκαλέσουν, παραδείγματος χάρη, εγκεφαλίτιδα. Μάλιστα. Όπως και άλλες ασθένειες. Ελαιονοσία, παραδείγματος χάρη, από το δίδυμα κουνούπιο. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.